Ειδικότερα από το τμήμα ασφάλεια τη αστυνομική διεύθυνση Καρδίτσα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρο τριών Ελλήνων ηλικία 34, 32 και 31 ετών αντίστοιχα για τα αδικήματα τη ληστεία, τη κλοπή και τη παράνομη οπλοχρησία. Συγκεκριμένα, το πρωί τη 2η Αυγούστου του 2010, ο 34χρονο με τον 32χρονο, έχοντα καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του με αποκριάτικε μάσκε, έσπασαν με βαριοπούλα την είσοδο του υποκαταστήματο και εισήλθαν στο εσωτερικό του. Εκεί, με την απειλή ενός υποπολιβόλου και ενός πιστολιού, αφαίρεσαν από σιρτάρι γραφείου το χρηματικό ποσό των 10.350 ευρώ, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με γιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο που είχαν κλέψει από την περιοχή της Λάρισας, το οποίο όμως αργότερα εγκατέλειψαν για να συνεχίσουν τη διαφυγή τους με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 31χρονος παρήχε συνδρομή στους άλλους δύο δράστες για τη διάπραξη της ληστείας, καθώς επίσης ο 32χρονος με τον 34χρονο, που είναι έγκλειστος σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας, έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές και έχουν καταδικαστεί για αδικήματα όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες και άλλα. Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 31χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7 κινητά τηλέφωνα, 4 πακέτα σύνδεση κινητής τηλεφωνίας και μία κάρτα SIM. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των τριών δραστών υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμυλιωδικών Καρδίτσας, ενώ προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας.